Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, που πολυμετέχει στον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας και την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε τον Αθηναϊκό 2-1. Στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει μία νίκη και μία ισοπαλία. Μαζί μας για να συζητήσουμε για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας και για τον στόχο της Κηπούπολης στη συνέχεια του πρωταθλήματος, τον προπονητή, τον κύριο Μανώλη Παπαδόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς. Coach, την άποψή σας για το παιχνίδι με τον Αθηναϊκό. Ήταν μια σημαντική νίκη για σας και από άποψη... Ήταν σημαντική και βαθμολογική και ψυχολογικά, γιατί τα αποτελέσματα τα 4 πρώτα δεν ήταν ίσως αυτά που θα θέλαμε και θα μπορούσαμε. Περισσότερο το όνομα είναι αυτό που του Αθηναϊκού, του αντιπάλου μας δηλαδή, ήταν αυτό που μας έκανε να ακουστεί τόσο πολύ η νίκη μας, με ιστορία ομάδα. Θεωρώ ότι σαν ομάδα ίσως να ήταν και σε κάποια πράγματα λίγο καλύτερη, εμείς είμαστε σε κάποια άλλα. Σημασία έχει το ποιος βάζει τα γκολ, έτυχε σε αυτό το παιχνίδι να τα βάλουμε εμείς, γιατί και σε άλλο προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα μας βρεθήκαμε πάλι κατά κάποιο τρόπο ιτημένοι σε σχέση με τα εκτός έδρας μάτς από δικά μας λάθη. Θεωρώ ότι ήταν καλό και ψυχολογικά αυτή τη στιγμή που έγινε και τουλάχιστον έτσι όπως ήρθε. Έχετε σταθεί άτυχοι μέχρι στιγμής στα προηγούμενα παιχνίδια? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν άτυχοι. Στο μάτς βασικά που παίξαμε εδώ θεωρώ ότι ήμασταν άτυχοι, στο παιχνίδι με τη Δόξα Βίρωνα που χάσαμε. Στα άλλα παιχνίδια έπρεπε να ήμασταν... Δεν μπορώ να πω ότι διεκδικήσαμε απόλυτα αυτό που μπορούσαμε. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, ναι. Από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μέχρι στιγμής, στις 5 πρώτες αγωνιστικές, είστε ευχαριστημένος? Κοιτάξτε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα περιμένεις ίσως κάτι καλύτερο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να μην σου δώσουν αυτό το οποίο περιμένεις, ιδιαίτερα στο εραστημικό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και απόλυτα ευχαριστημένος. Σίγουρα θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας, θέλουμε σε αυτές να δουλεύουμε. Θεωρώ ότι σιγά σιγά, σε βάθος χρόνου, θα είμαστε καλύτεροι. Ωραία. Coach, ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τα Πετράλωνα στο γήπεδο του Ρουφ. Κοιτάξτε, έχω τη φιλοσοφία ότι κάθε μάτς είναι ξεχωριστό, κάθε μάτς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με την ανάλογη σοβαρότητα. Αυτό θα κάνουμε, θα κοιτάξουμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε για τη νίκη, όπως σε κάθε μάτς, είτε μέσα είτε έξω, και στο τέλος του αγώνα θα κάνουμε το ταμείο να δούμε τι έχουμε πετύχει. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν? Κάποια προβληματάκια υπάρχουν. Σίγουρα και στα αστυνομικά σωματεία τα προβλήματα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτά. Όπως και άλλες ομάδες, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε. Πρέπει το ποτήρι κατά κάποιο τρόπο να το βλέπουμε μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Σε αυτό λοιπόν θα στηριχτούμε, στα παιδιά τα οποία έχουμε, τα οποία εμπιστευόμαστε και ελπίζουμε για το καλύτερο. Ο στόχος θα είναι η γρήγορη εξασφάλιση της παραμονής στην Α κατηγορία. Ναι, και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε και κατά κάποιο τρόπο όσο γίνεται καλύτερα, λίγο πιο παραγωγικό ποδόσφαιρο, να ευχαριστηθεί και λίγο ο κόσμος, να ευχαριστούνται και οι παίχτες. Γενικά να μένουμε όλοι ευχαριστημένοι από το θέμα το οποίο παρουσιάζουμε. Τον όμιλο μέχρι στιγμής πώς τον βλέπετε, τις υπόλοιπες ομάδες? Νομίζω ότι ο όμιλος δεν είναι ο εύκολος, αλλά δεν είναι και ο δυσκολότερος. Σίγουρα οι ομάδες όλες έχουν τους δικούς στόχους και με την έννοια, όπως και εμείς πιθανόν να σωθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, από ό,τι βλέπω και άλλες ομάδες βρίσκονται στο ίδιο καζάνι με εμάς. Δεν βλέπω να ξεχωρίζει εκτός από μία-δύο ομάδες, αλλά θεωρώ ότι θα υπάρχουν και στραβοπατήματα, δεν είναι για όλους. Όπως και εμείς κάποια τα οποία μπορεί να κάναμε στην αρχή, έτσι και από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο βλέπω ότι και μπορούν να πάρουν και μπορούν να χάσουν βαθμούς. Το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ που ήρθατε φέτος να εργαστείτε σε ομάδα της Α κατηγορίας, πώς το βλέπετε, ποια είναι η άποψή σας? Ένα πρωτάθλημα το οποίο στηρίζεται κυρίως στη δύναμη,
περισσότερο δυναμικές ομάδες. Όλες προσπαθούν να κάνουν το παιχνίδι τους, άλλες λίγο ανορθόδοξα, άλλες λίγο πιο στρωτά. Αλλά όλο αυτό είναι ένα, θα έλεγα, ένας κύκλος ο οποίος θα πρέπει όλοι μέσα σε αυτό να μπορέσουμε να εργαστούμε για το καλύτερο του ποδοσφαίρου. Με την έννοια ότι να παίξουμε λίγο καλύτερα, λίγο πιο ορθόδοξα, λίγο πιο για τον κόσμο και λίγο να ευχαριστούνται και οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούν γι' αυτό, άλλοι το πετυχαίνουν, άλλοι λίγο το άγχος μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε κάνει καμιά φορά και παίρνεις και αποφάσεις λίγο δύσκολες. Αλλά θεωρώ ένα δυνατό πρωτάθλημα το οποίο δύσκολα θα επικρατήσεις. Ακόμα και σε ένα αγώνα το οποίο σου φαίνεται εύκολος, είτε είναι με χαμηλότερη δυναμικότητα, είτε είναι με μεγαλύτερη δυναμικότητα. Το επίπεδο της διαιτησίας, coach? Εγώ συνήθως δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλό, αρκετά καλό. Βλέπω ότι οι διαιτητές είναι κυρίως ανεπηρέαστοι και από το κόσμο έξω, ότι μπορεί να φωνάζει, αλλά και γενικά νομίζω ότι οι αποφάσεις τους είναι σωστές. Μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι το. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί. Περισσότερο με απασχολεί η ομάδα μου και λιγότερο όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Είστε σε ένα σωματείο που έχει πολλούς πιστούς και ένθερμους φιλάθλους. Ναι, ναι. Το έχω coach. Δει. Το ξέρω και ίσως σε εμάς στοιχίζει περισσότερο όλο αυτό που συμβαίνει με τον κορονοϊό, να ξέρετε. Αν ήταν ανοιχτά τα γήπεδα, θα είχε περισσότερους. Και περισσότεροι και οι οπαδοί και η στήριξη στην ομάδα. Ίσως θα ήταν και καλύτερα για μας. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε, θα τα παλέψουμε. Coach, η συνεργασία σου με τη διοίκηση μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, από την αρχή κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι μου ξεκαθάρισαν το πώς θέλουν να λειτουργήσει η ομάδα. Εγώ δέχτηκα και ήταν μια πρόκληση για μένα το ότι θέλει κατά κάποιο τρόπο και παιδιά, τα δικά της παιδιά της από τις ακαδημίες, όσο γίνεται σιγά σιγά να επανδρώνουν την ομάδα. Σε αυτό το πλάνο, παρόλο που κάποιοι προσπαθούν να παίξω, και το λέω μέσα σε παρένθεση, αλλά πρέπει να το πω, προσπαθούν να βάλουν τρικλοποδιές, η διοίκηση φαίνεται ότι στηρίζει τον προπονητή και τον ευχαριστώ, παρόλο που τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δεν ήταν ίσως τα αναμενόμενα για κάποιους. Σε αυτό επάνω το πλάνο δουλεύουμε. Εγώ το μόνο που εξήγησα από νωρίς είναι ότι αυτό το πλάνο θα χρειαστεί λίγο υπομονή, διότι τα παιδιά είναι μικρά, δεν έχουν παίξει στην κατηγορία, ιδιαίτερα οι νέοι, και γι' αυτό θα χρειαστεί λίγο χρόνο να εγκλιματιστούν, να καταλάβουν τι γίνεται, να δυναμώσουν σαν χαρακτήρες, σαν ποδοσφαιριστές και όλα αυτά, και σιγά σιγά νομίζω ότι θα αποδώσει. Όσο υπομονή υπάρχει, νομίζω θα είναι καλύτερα και για τους ποδοσφαιριστές και για την ομάδα και για μένα σαν προπονητής. Ωραία. Coach, τι μπορεί να υπόσχεται ο Μανώλης Παπαδόπουλος στους φιλάθλους της Κηπούπολης? Τι να περιμένουν, coach, από την ομάδα στη συνέχεια? Ένα καινούριο ξεκίνημα από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε, αυτό που ένα restart. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι κάθε Κυριακή ομάδα με τα όπλα τα οποία διαθέτει θα κοιτάζει να παίζει για τη νίκη και για τίποτα άλλο. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μέσα μου και θα προσπαθώ όσο γίνεται να το μεταφέρω στους ποδοσφαιριστές, με όποια εργαλεία και αν έχω, όσο και αν φαίνεται λίγο ίσως παράδοξο. Αυτό θα κάνουμε κάθε Κυριακή, αντιμετωπίζοντας είτε τον πρώτο είτε τον τελευταίο της βαθμολογίας μέσα σε εισαγωγικά, είτε τον πιο δυνατό είτε τον πιο αδύναμο. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές σιγά σιγά έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, και γι' αυτό και ίσως να βγαίνουν και κάποια αποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό όμως χρειάζεται υπομονή, όσο και οι φίλαθλοι συμπαρίστανται και είναι κοντά στην ομάδα και η συμπαράστασή τους είναι το καλύτερο το οποίο μπορούν να κάνουν για την ομάδα. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάμε καλύτερα και θα το δουν και ο κόσμος. Ωραία. Coach, τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για την ΑΕΚ. Αν έχετε παρακολουθήσει την ΑΕΚ, τελευταίο παιχνίδι έκυρθε με τον ΠΑΟΚ. Ναι.
ισοπαλία 1-1. Κοιτάξτε, σε σχέση με πέρσι, έχοντας τον ίδιο προπονητή, το οποίο το θεωρώ σημαντικό κομμάτι της, το να έχεις έναν προπονητή και για δεύτερη χρονιά που ξέρει πράγματα, η ομάδα φαίνεται ότι έχει δυναμώσει, δεν ξέρω από ποιότητα ποδοσφαιριστών, αλλά έχει δυναμώσει όσον αφορά στις επιλογές παιχτών. Και όπως και να το κάνουμε, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για την ομάδα, να μπορεί δηλαδή να έχει πολλούς εισάξιους ποδοσφαιριστές, που από αυτούς να επιλέγει κάθε φορά είτε αυτούς που είναι καλύτεροι ή με μια διαχείριση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα παιχνίδια είναι πολλά, παίζει στην Ευρώπη, μπήκε νωρίς στην Ευρώπη, υπάρχουν κύπελλα, πρωταθλήματα. Οπότε νομίζω ότι αυτό και μόνο δίνει ένα τόνο λίγο διαφορετικό από πέρσι. Τώρα, ανάλογα το τι έχουν κάνει και οι υπόλοιπες ομάδες, και ο ΠΑΟΚ, λέγω, παρόλο που είναι δυνατός, ο Ολυμπιακός είναι ο γνωστός Ολυμπιακός. Θα δούμε. Coach, έχετε κρατήσει επαφές με τους συμπαίκτες σας τότε που ναι, παίζατε? Ναι, βεβαίως, με κάποιους, και όταν βρισκόμαστε και με τους παλέμαχους πάμε και παίζουμε, ή άμα βρεθούμε όχι τόσο συχνά τηλεφωνικά, αλλά σίγουρα κάποιες επαφές με ποδοσφαιριστές ή παλιούς παίκτες, βεβαίως έχω. Είναι κάτι που ακόμα θυμάστε από την εποχή που παίζατε ως ποδοσφαιριστής, δηλαδή μια στιγμή, ένα γκολ, κάτι που σας έχει μείνει? Υπάρχουν κάποιες στιγμές οι οποίες θα μείνουν χαραγμένες. Σίγουρα το να παίρνεις ένα πρωτάθλημα με την ομάδα, με την ΑΕΚ, είναι μεγάλη στιγμή. Μέσα σε αυτό υπάρχουν μικρές, αλλά αυτό το οποίο έχει μείνει σε όλο τον κόσμο και σε μένα χαραγμένο είναι τη χρονιά που μπήκαμε στους ομίλους του Champions League, που παίξαμε με τη Rangers, τα δύο παιχνίδια, η πορεία μετά, όπως και να έχει, το να βρίσκεσαι, θυμάμαι εκείνη τη χρονιά βρισκόμασταν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα σε αεροπλάνο, σε ξενοδοχείο, γιατί εκείνη τη χρονιά φτάσαμε τελικό κυπέλλου Ελλάδος, το πρωτάθλημα που παίξαμε μέχρι τέλους να δούμε τι θα γίνει, και στους ομίλους Champions League που καταλαβαίνετε είχαμε δυνατά παιχνίδια. Υπάρχουν πολλές στιγμές τις οποίες που μπορείς να θυμάσαι, αλλά δεν είναι μόνο αυτές, σε μια ποδοσφαιρική καριέρα γύρω στα 10 χρόνια στην Αθήνα. Και coach, ο προπονητής που σας στιγμάτισε ως παίκτης και θα θέλατε να κάνετε την καριέρα, την προπονητική, με εκείνον, είναι κάποιον που είχα, μάλιστα, ή που βλέπω, που είχατε ως παίκτης, coach? Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα ο Μπάκεβιτς έχει παίξει σημαντικό ρόλο σαν προπονητής που έχω βρει και έχω εργαστεί μαζί του. Ξέρω ότι κάποια πράγματα τα οποία ζητούσε εκείνο τον καιρό, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Και αν θυμάστε, η ΑΕΚ τότε ήταν επιθετική ομάδα και εύκολα άνοιγε τις άμυνες. Είναι σημαντικά. Όπως επίσης τον είχα για λίγο καιρό ένας ακόμα προπονητής, ο οποίος θυμάμαι και μου είχε κάνει εντύπωση για το πώς δούλευε και τον τρόπο, ήταν ο Χάουαρντ Κένταλ, τον οποίο τον είχα στο, ο Άγγλος προπονητής, ο οποίος τον είχα στον Εθνικό λίγο πριν φύγω για 2 περίπου μήνες, αν θυμάμαι καλά. Το πώς δούλευε, το τι μας έλεγε, το πώς μας το ζητούσε, νομίζω αυτά είναι πράγματα τα οποία μου έχουν μείνει, και σίγουρα και από άλλους προπονητές κάποια πράγματα έχω κρατήσει από την πορεία μου την ποδοσφαιρική. Υπάρχουν και Έλληνες, και όχι μόνο, όπως ο Γρηγόρης ο Τσινός, τον είχα βρει στη Γάμα Εθνική. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως με έχω κρατήσει κάποια πραγματάκια. Η αγάπη των φιλάθλων, coach, της ΑΕΚ? Εξακολουθεί να υπάρχει, και πολλές φορές πολλοί όσοι με αναγνωρίζουν και μου τη δείχνουν, και πράγματι, και μάλιστα ακόμα με ρωτάνε έτσι χαϊδευτικά, ρε Μανώλη, γιατί έφυγες? Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που μου δίνει περισσότερο χαρά, και το ότι αναγνωρίζει ο κόσμος. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά έχουν περάσει, τα χρόνια έχουν αλλάξει. Και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Βεβαίως, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ, αλλημόνο. Και καλό είναι να το καταλαβαίνουμε και εμείς οι προπονητές αυτό. Επικρατούν άλλα πράγματα, συστήματα, πολλά πολλά πράγματα, πολλά διαφορετικά. Και βέβαια είναι καλύτερο, θεωρώ, έτσι, το ποδόσφαιρο τώρα πια.
παίζεται καλύτερα. Βέβαια, εκείνη την εποχή, για την εποχή εκείνη, νομίζω ότι η ΑΕΚ, ιδιαίτερα η τρίτη χρονιά, ήταν από τις καλύτερες ομάδες. Ωραία. Coach, να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Να, να διεξαχθεί ομαλά το πρωτάθλημα, να έχουμε διακοπή. Βεβαίως, και ελπίζω όλα να τελειώσουν καλά και όλοι οι ποδοσφαιριστές, εκτός από τους δικούς μας, της κατηγορίας, να έχουν υγεία τα παιδιά. Είναι βασικό για να τελειώσει και καλά το πρωτάθλημα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.